Ο Δήμος Ερών ανακοίνωσε την απόκτηση ενός σάρουθρου, ενός εξκαφέ αφορτωτή και ενός ημιφορτηγού που έρχονται να προσταθούν στο στόλο των οχημάτων του Δήμου για τις υπηρεσίες του, ανεβάζοντας έτσι συνολικά τον αριθμό των οχημάτων στα 19. Η προμήθεια των νεοποκτηθέντων εξκαφέ αφορτωτή και του σάρουθρου έγινε από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ το ημιφορτηγό το προμηθεύτηκε ο Δήμος από ιδίους πόρους. Με όλα αυτά τα καινούργια μηχανήματα που βλέπετε ότι υπάρχουν στο Δήμο Σερών. Η υπηρεσία πρασίνων ενισχύεται με το διπλοκάμπινο που πήραμε για μεταφορά προσωπικού, με την καρότσα τη μεγάλη που έχει πίσω για τη μεταφορά των κλαδιών ή χόρτων, για να διευκολυθούν έτσι τα παλιά αυτοκίνητα που είχαμε, όπως λέμε, παλιά. Το παλιό είναι παλιό και το καινούριο είναι καινούριο. Για 15-20 χρόνια ο Δήμος θα έχει καλά αυτοκίνητα. Ο κόσμος ειδοποιεί, αλλά εμείς δεν παίρνουμε τα κλαδιά που βγάζει ο κόσμος έξω. Αυτά τα παίρνει η καθαριότητα. Αυτά που κόβουμε για να διευκολύνουμε και την καθαριότητα, μην έρχεται πίσω από εμάς. Εμείς ό,τι κόβουμε το παίρνουμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, λοιπόν, είναι η τελευταία παραλαβή που έχετε ως Δημοτική Αρχή? Όχι, δεν είναι η τελευταία παραλαβή. Επίκυνται και άλλες παραλαβές, οι οποίες βέβαια θα έρθουν με την επόμενη Δημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα σάρωθρο νέας τεχνολογίας. Είναι ένα μοντέλο εντελώς καινούργιο, κατασκευάστηκε το 2019. Είναι σύγχρονο και για τις ανάγκες της καθαριότητας. Αυτό το μηχάνημα θα σκουπίζει πλατείες, οδούς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει μέσα στην πόλη και σε όλο το Δήμο Σερών. Είναι αναγκαίο για την υπηρεσία μας και θέλω να τονίσω ότι το διάλεξαν οι χειριστές μας. Οι χειριστές μας διάλεξαν τον τύπο του μηχανήματος το οποίο θα προμηθευτούμε. Το πώς θα είναι δηλαδή ο αναρροφητικό και με τι κυβικά χωρητικότητα θα έχει. Όπως σας είπα και πριν, δεν είναι το τελευταίο μηχάνημα. Περιμένουμε άλλο ένα φορτηγό με ένα γερανό με αρπάγι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τα κλαδιά, το οποίο καθυστέρησε βέβαια λόγω του διαγωνισμού. Ο κύριος Αγγελίδη, σε μία ακόμη από τις ατελείωτες συνεντεύξεις τύπου που παραχώρησε, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να απαντήσει σε κανέναν άλλο σχολιασμό πλην από του παρόντος θέματος.